Το απόλυτο χάος. Η απόλυτη καταστροφή. Εικόνες σοκ από την πόλη της Σιτίας χθες. Σιτία σήμερα και οι εικόνες καταστροφής σοκάρουν. Η καταστροφή είναι βιβλική. Εξοπλισμός καταστημάτων, τζαμαρίες, πόρτες, μηχανήματα, εξοπλισμοί καταστραφήκαν όλα. Διότι ο κόσμος είναι στο δρόμο. Οι περιουσίες του, τα μαγαζιά του, τα αυτοκίνητά του, τα πάντα του. Είναι με τα ρούχα που φοράει ο κόσμος. Λίγα λεπτά βροχής χθες ήταν αρκετά για να παραδοθεί η Σιτία στην ραγδαιότητα των καιρικών φαινομένων. Άνθρωποι κινδύνευσαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, βάρκες βούλιαξαν, επιχειρήσεις καταστράφηκαν. Φέρτε εδώ! Αυτό το πράγμα στη Σιτία δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ καταστραφήκαν τα μαγαζιά μας, τις περιουσίες μας. Οι καταστηματάρχες κλαίνε και οδύρονται. Αυτό το πράγμα έχει να γίνει χρόνια. Όπως βλέπετε εδώ, οι βάρκες αυτοί που είναι δικιά μου, από τα πολλά νερά βούλιαξε. Κρέμισαν τα μηχανάκια, κρέμισαν τα παιδιά στη θάλασσα. Φοβερό πράγμα, δεν έχει ξαναγίνει. Η επόμενη μέρα βρίσκει τους κατοίκους της Σιτίας να μετρούν τις πληγές τους. Ολόκληροι δρόμοι αλλά και το παράκτιο μέτωπο βυθισμένοι στις λάσπες. Και την ίδια ώρα ζητούν παρεμβάσεις, αποζημιώσεις και αποκατάσταση των καταστροφών. Υπάρχουν καταστήματα στα οποία δεν υπάρχει εμπόρευμα 5 ευρώ για να πουλήσουν τη Δευτέρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μέγεθος είναι τόσο μεγάλο που πρέπει να είναι δραστικά και τα μέτρα που θα λάβουμε. Η αλήθεια είναι ότι το πλημμυρικό φαινόμενο έχει υποπάσει, δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή για φωτιά και έχουμε προχωρήσει στις αντλήσεις. Αργά το μεσημέρι στην πόλη της Σιτίας βρέθηκε υπουργικό κλιμάκιο για την πρώτη αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Δράσανε γρήγορα και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία και ευτυχώς δεν είχαμε τέτοια θέματα. Αλλά το κομμάτι της αποκατάστασης υποδομών, καταστημάτων, αυτοκινήτων, περιουσιών θεωρώ ότι πρέπει να γίνει άμεσα.